Σας καλωσορίζω. Είσαστε για μένα εκλεκτοί καλεσμένοι, γιατί τιμάτε όχι εμάς, αλλά όλοι μαζί τιμούμε τον Αλέξανδρο. Γιατί? Μα γιατί ο πολιτισμός των Ελλήνων είναι να τιμά τους προγόνους του. Άλλωστε, αυτό κάνουμε και εμείς σήμερα, αυτό κάναμε και πριν 2 χρόνια όταν μπήκε το άγαλμα του Αλέξανδρου στην Αθήνα. Πέρσι λόγω κορονοϊού ήταν αδύνατον, φέτος όμως το τολμήσαμε. Με την παρουσία τους μας τιμούνε 2 εκλεκτοί φίλοι. Ο ένας είναι ο αντιδήμαρχος Αθήνας, είναι ο Γιώργος Αποστολόπουλος. Όπου ειλικρινά, αν δεν ήταν αντιδήμαρχος ο Γιώργος Αποστολόπουλος, ίσως σήμερα το άγαλμα ακόμα να στηβαζόταν στις αποθήκες. Η προσπάθεια του Γιώργου, του Αποστολόπουλου, του αντιδήμαρχου, ήταν πολύ μεγάλη, περνώντας εμπόδια, δίνοντας ο ίδιος τη ψυχή του και ό,τι μπορούσε να κάνει για να μπορεί αυτό το άγαλμα σήμερα να είναι το καμάρι όχι των Αθηναίων, όχι των Ελλήνων, αλλά όλου του κόσμου. Και συγκεκριμένα ήταν 19 Απρίλης του 1919, δηλαδή πριν 2 χρόνια, μέρα Παρασκευή, που είδαμε τον Αλέξανδρο στην Αθήνα μετά από έναν τεράστιο αγώνα, κάτι γύρω στα 20 χρόνια, περνώντας όλους τους δημάρχους, Κακλαμάνη, Μπακογιάννη, Αβραμόπουλο κλπ. Για να έρθει ο Καμίνης, που και πάλι την ευθύνη όλη, την πρωτοβουλία όλη, την πήρε ο αντιδήμαρχος Γιώργος Αποστολόπουλος. Λίγα λόγια για το άγαλμα. Για να δείτε τη χρονική πορεία του και πόσο έκανε για να στήσουμε ένα άγαλμα ενός ήρωα, ενός Έλληνα και όχι ενός τραγουδιστή, όχι ενός με μια σημαία πράσινη, κόκκινη, κίτρινη, δεν με ενδιαφέρει. Εμείς τιμούμε τους Έλληνες, τιμούμε την ελληνική σημαία. Το άγαλμα λοιπόν αγοράστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού το 1983. Και φυσικά μην περιμένετε να σας πω τον αγώνα που κάναμε, γιατί όπως λένε οι Έλληνες και όλοι, τέλος καλά, όλα καλά. Ας πούμε όμως λίγα λόγια για το άγαλμα, για να δούμε αυτό το άγαλμα το οποίο πολλοί, όταν έγιναν τα εγκαίνια και όταν το ανέβασα στις σελίδες που διαθέτουμε, είπαν ο καθένας τα δικά του. Δεν λέω αν είχα γνώση, δεν λέω τι θέλανε να βγάλουν μέσα από τη ψυχή τους. Αδιαφορώ. Το άγαλμα λοιπόν αυτό στην Αθήνα φιλοτεχνήθηκε από τον Γιάννη Παπά. Ήταν μια ιδέα του Γιάννη Παπά το 1941. Και περάσανε αρκετά χρόνια μέχρι την ολοκλήρωσή του που έγινε το 1973. Το 2015 το Υπουργείο Πολιτισμού, όπου είχε αγοραστεί με λεφτά των Ελλήνων πολιτών, δόθηκε το 2015, το 1973 δόθηκε στο Δήμο και το 2015, προσέξτε αυτό, το 2015 μετά πόσα χρόνια, και αφού ζητήσαμε
με όλους αυτούς τους αγώνες να πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, κάτι το οποίο έγινε και το 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων με απόφαση, προσέξτε, κατά πλειοψηφία, δεν θα αναφερθώ ποιοι απουσιάζανε, αυτό φαντάζομαι ότι το καταλαβαίνετε και το κρίνετε όλοι. Καλό λοιπόν που τιμά σήμερα με την παρουσία του τον Γιώργο τον Αποστολόπουλο, που και στο νέο Δήμο, στη νέα Δημαρχία, είναι σε μια θέση πολύ νευραλική, είναι ο Γιώργος Αποστολόπουλος. Γιώργο, ένα χαιρετισμό θα παρακαλώ. Γεια σας. Είναι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι μαζί σας. Μοιραζόμαστε όλοι την ίδια χαρά εδώ και 2 χρόνια από τότε που ένα τόσο σημαντικό άγαλμα της μεγαλύτερης ίσως προσωπικότητας στην ελληνική ιστορία κοσμεί την πόλη της Αθήνας. Ήταν μια προσπάθεια, όπως είπε και ο Βαγγέλης, την οποία λίγο πολύ γνωρίζετε όλοι για λόγους γραφειοκρατικούς, θέλησης κτλ. Πήρε σχεδόν 30 χρόνια αυτή η ιστορία. Αλλά τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Ο Αλέξανδρος είναι εδώ, είναι δίπλα μας. Μπορούμε να πάσα ώρα και στιγμή να απολαύσουμε ένα υπέροχο γλυπτό του Γιάννη του Παπά. Εύχομαι να είστε καλά. Και Βαγγέλη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τον Γιώργο τον Αποστολόπουλο δεν τον γνώριζα. Η γνωριμία μας έγινε με αφορμή το άγαλμα. Από τη μέρα όμως που τον γνώρισα, τον έχω βάλει στην καρδιά μου, όχι μόνο σαν άνθρωπο, για τους αγώνες του, για τις προσπάθειες που κάνει καθημερινά και σήμερα ακόμα από το πόστο που κατέχει. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή την πρώτη φορά τον βράβευσα, μέρα μου και δεν θέλω να επαναληφθώ, Γιώργο, με μεγάλη μας χαρά, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΦΕΜ αποφάσισε να σε τιμήσει με την εγγραφή σου ως επίτιμο μέλος. Ας γυρίσουμε όμως στο Γιάννη τον Παπά. Ο Γιάννης ο Παπάς, ο καλλιτέχνης, αποφάσισε να φιλοτεχνήσει, όπως είπαμε, το 1941, όχι τον Αλέξανδρο όπως τον ξέρει όλος ο κόσμος, με τις πανοπλίες, με τα άλογα, με τα σπαθιά, με τα δόρια. Όχι. Τον ονειρεύτηκε ως έναν έφηβο, τρέχοντας και δαμάζοντας τον Βουκεφάλα, χωρίς να κρατά τίποτα, χωρίς φόβο, ένα παιδί να παίζει με το πιο τολμηρό άλογο της εποχής εκείνης. Δείχνοντας όμως ένα, ότι από εκείνη τη στιγμή, από εκείνη την ηλικία, θα γίνει ο Μέγας. Ας πάμε να δούμε με 2 λέξεις και να κλείσω. Πώς σκέφτηκε ο παπάς όταν αποφάσισε να κάνει το άγαλμα. Πάρουμε κομμάτι-κομμάτι. Να πάρουμε το κεφάλι, το ενδυματολογικό και το άλογο, το κεφάλι. Για το κεφάλι θεώρησε ότι πιο κοντά θα μπορεί να βρίσκεται στο πνεύμα του Αλέξανδρου η κεφαλή της Περγάμου, που αποδίδει ο Λύσιπος και που φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κωνσταντινούπολης. Τώρα μη μου πείτε γιατί Κωνσταντινούπολη. Εδώ μας έχουν πάρει τα πάντα. Βγείτε στον κόσμο, όχι στην Ευρώπη, σε μουσείο και να μην υπάρχει κάτι το ελληνικό. Όλα είναι Ελλάδα λοιπόν. Και γιατί το λέω? Γιατί αυτή η κεφαλή βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη. Ό,τι αφορά το ενδυματολογικό, δηλαδή το θώρακα που φοράει. Εδώ, αφού γύρισε, κάποια στιγμή πήγε στο Μουσείο της Νάπολης, στην Ιταλία, γειτόνι κι αυτή, να μελετήσει τι, πάλι ελληνικό, ποιο, το πρότυπο ψηφιδωτό από τη μάχη της Ισού. Αυτό είναι το δεύτερο. Πάμε στο τρίτο, πάμε στο Βουκεφάλα. Πώς σκέφτηκε να κάνει το Βουκεφάλα ο Γιάννης ο Παπάς? Ο Γιάννης έκανε πολλές επισκέψεις
σε υπηκούς ομίλους. Όπου υπήρχε κάποιο άλογο, ήταν παρόν. Κατέληξε όμως ένα ιδιόμορφο άλογο που βρήκε, πού λέτε, εδώ στην Ελλάδα, στον υπηκό όμιλο Αμαρουσίου. Κύριε, δεν έχω να πω τίποτα άλλο, γιατί μας περιμένουν τόσο ενδιαφέρουσες ομιλίες που ειλικρινά όχι μόνο θα τις απολαύσουμε, αλλά θα αγγίξουν τις ψυχές μας. Τόσο της Λιάνας Σουβατζής, την οποία δεν χρειάζεται να πω τίποτα, δεν χρειάζεται, γιατί η Λιάνα δεν έχει ανάγκη να πει κανείς ποια είναι η Λιάνα. Και με πάσα, αν ο Αλέξανδρος είναι Θεός ή άνθρωπος, αυτό θα μας το εξηγήσει με μια θαυμάσια ομιλία η καθηγήτρια αρχαιολόγος που έχει δεθεί τόσο με τον Αλέξανδρο όσο κανείς άλλος. Λιάνα, θα σε καλέσουμε. Ο Αλέξανδρος, Θεός ή άνθρωπος. Και τα δύο μπορούμε να πούμε. Από μικρή ηλικία η γέννησή του σημειώθηκε με διάφορα έτσι περίεργα συμβάντα και μην ξεχνάμε ότι η μητέρα του, η Ολυμπιάδα, τον γαλούχησε πάντα με την ιδέα ότι ήταν γιος Θεού. Και αυτό ο Αλέξανδρος το είχε πιστέψει πάρα πολύ και πραγματικά παντού το έδειχνε κάνοντας πράγματα που ξέφευγαν από τις ικανότητες ενός κοινού ανθρώπου. Μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, ότι ο Αλέξανδρος θεοποιήθηκε ενώ ήταν ακόμη εν ζωή από τους λαούς της Ανατολής, οι οποίοι στο πρόσωπό του τον είδαν σαν ένα νέο Διόνυσο που ήλθε να ολοκληρώσει το έργο του τελευταίου Διονύσου. Έτσι λοιπόν ο Αλέξανδρος, έχοντας θεία την καταγωγή η οποία επισημοποιήθηκε όταν πήγε στην όαση της Ίωα στο μαντίο του Άμμονος Διός και εκεί επισήμως ανακηρύχθηκε γιος του Άμμονα Δία, αυτό το πράγμα, την ανακήρυξή του σαν γιο Θεού, την συνέχισε και την πρόβαλε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Ήταν όμως άνθρωπος με τα προτερήματα και τις αδυναμίες του, διότι ουδής είναι τέλειος. Όποιος ξεπεράσει την τελειότητα πλησιάζει το θείον, πράγμα που δεν είναι εύκολο να συμβεί. Γνωρίζομαι τα πάντα για τον Αλέξανδρο, τη στρατηγική του ικανότητα, την πολιτική του ικανότητα, το πώς γινόταν αγαπητός αλλά και μισητός συγχρόνως. Αυτό όμως που ίσως δεν έχουμε έτσι συνειδητοποιήσει μέσα μας είναι ότι ο Αλέξανδρος στα 12 χρόνια και τους 11 μήνες της βασιλείας του στα πεδία των μαχών αντιμετώπισε πολλούς και επικίνδυνους τραυματισμούς που θα του κόστιζαν την ίδια του τη ζωή. Και θέλω έτσι να σας αναφέρω αυτούς τους τραυματισμούς, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί και θα πρέπει μετά να σκεφτείτε κάτι. Το Μάιο του 334, στην πρώτη μάχη που δίνει στο Γρανικό ποταμό και πετυχαίνει μία λαμπρή νίκη εναντίον των Περσών, ο Αλέξανδρος τραυματίστηκε από τον Πέρση στρατηγό Ρισάκη, ο οποίος με την κοπίδα του τον χτύπησε στο κεφάλι και του έσπασε ένα μέρος του κράνους του. Και ο Αλέξανδρος αμέσως αντέδρασε χτυπώντας τον με το δόρυ, το οποίο διεπέρασε το θώρακα του Ρισάκη. Ο Σπιθριδάτης πάλι είχε υψώσει πάνω από το κεφάλι του Αλέξανδρου το ξύφος του. Αλλά ο Κλήτος επενέβη και έκοψε το χέρι του Σπιθριδάτη από τη ρίζα με το δικό του το ξύφος. Και γι' αυτό ο Κλήτος πραγματικά έσωσε τον Αλέξανδρο.
Το 333 στην Ισό είχε τραυματιστεί με ξύφο στο μυρό. Και ο Οριανός και ο Πλούταρχος αναφέρουν τα ίδια για το συγκεκριμένο τραυματισμό. Γιατί οι διάφοροι συγγραφείς Ρωμαίοι που ασχολήθηκαν με τον Αλέξανδρο πολλές φορές λένε άλλου είδους τραυματισμούς. Για μένα όμως ο πιο σωστός σε αυτά που λέει είναι ο Αριανός. Η μάχη αυτή της Ισού παρέμεινε στην ιστορία σαν την πιο πολύ νεκρή μάχη του αρχαίου κόσμου. 100.000 ήταν οι νεκροί συνολικά και όλη η ηγεσία του υπηκού των Περσών χάθηκε μαζί και γνωστοί σατράπες. Ο Αλέξανδρος πολεμούσε πάντα στην πρώτη γραμμή και αυτό είναι προς τιμή του. Άλλος τραυματισμός σημαντικός ήταν στη Γάζα κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της πολύπαθης Γάζας. Ο Αριανός αναφέρει ότι ένα βλήμα καταπέλτη διαπέρασε την ασπίδα και τον θώρακα του Αλεξάνδρου και επίσης κάποια πέτρα από τον καταπέλτη τον χτύπησε και στον ώμο. Στη μάχη της Σαμαρκάνδης χτυπήθηκε από βέλος στην Κνήμη. Στις Ινδίες έχουμε 3 φορές τραυματισμούς. Επίσης, στη μάχη εναντίον των Μασάγων, ήταν μια φυλή των Ινδών, χτυπήθηκε στον Αστράγαλο από βέλος που του έριξαν από τα τείχη της πόλεως. Στους Ασπασίους χτυπήθηκε από βέλος στον ώμο. Στη χώρα των Γανδαριτών χτυπήθηκε με βέλος στα σκέλη που έφτασε μέχρι το κόκαλο. Στην Ιρκανία, είναι η Κασπία θάλασσα, τραυματίστηκε από πέτρες στον τράχυλο. Στην Κυρούπολη επλήγει με πέτρα στο κεφάλι και τον αφιένα και έπαθε διάσηση και σκοτοδίνη. Στον Τανάη ποταμό, στο σημερινό Δόν, πληγώθηκε στην Κνήμη και έσπασε μέρος του Αστραγάλου. Μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι έχει υποστεί χτυπήματα σχεδόν σε όλο του το σώμα. Ο χειρότερος όμως τραυματισμός του Αλεξάνδρου συνέβη όταν πολεμούσε εναντίον των Μαλών. Στη μάχη αυτή, ενώ το στράτευμα γύριζε πια, δηλαδή όπως ξέρετε είχαν κουραστεί οι Μακεδόνες και γύριζαν πίσω, κατά τη διάρκεια της επιστροφής ο Αλέξανδρος εστράφει εναντίον των Μαλών που ήταν μία πόλη των Βραχμάνων, οι οποίοι μισούσαν βαθύτατα τον Αλέξανδρο. Στην πολιορκία της πόλεως αυτής, που δεν αναφέρει ο Αριανός το όνομά της, ο Αλέξανδρος ήταν ο συνήθως ασυγκράτητος και βιαζόταν να κυριεύσει την πόλη. Άρπαξε μία σκάλα από ένα στρατιώτη που τη μετέφερε και ανέβηκε πρώτος πάνω στα τείχη. Τον ακολούθησε ο Πευκέστας, ο Λεωνάτος και ένας γενναίος στρατιώτης του, ο Αυρέας. Τι συνέβη όμως? Από το βάρος των άλλων έσπασε η σκάλα και ο Αλέξανδρος έμεινε μόνος πάνω στα τείχη, αντιμετωπίζοντας τα βέλη των Μαλών με την ασπίδα και το ξύφος του. Είναι η πιο κρίσιμη και επικίνδυνη στιγμή στη ζωή του Αλεξάνδρου. Του φωνάζαν από κάτω οι στρατιώτες να πηδήξει και αυτοί θα κάναν έτσι, θα λέγαμε, ένα δίχτυ κάτι με τα χέρια τους για να τον πιάσουν. Ο Αλέξανδρος όμως αγύρισε το κεφάλι, αντί να πηδήξει προς τα έξω, πήδηξε μέσα στα τείχη της πόλεως και βρέθηκε μόνος με μυριάδες εχθρούς να τους αντιμετωπίσει. Εδώ έχουμε μία τόλμη, μία ανδρεία, αλλά λείπει πλέον η λογική. Νιώθει ότι είναι Θεός ο ίδιος. Νιώθει σαν το Διόνυσο. Πολεμά με λύσα, ακουμπώντας την πλάτη του στο τείχος και σκοτώνει τον αρχηγό των Μαλών. Τότε βέβαια οι Μαλοί έξαλλοι, βλέποντας νεκρό τον αρχηγό τους, αρχίζουν και του ρίχνουν
βέλη, δηλαδή θα λέγαμε ένα σύννεφο από βέλη πέφτουν εναντίον του Αλεξάνδρου και ένα βέλος φθάνει και του τρυπάει τον πνεύμονα, ακριβώς πάνω από το μαστό. Το αίμα, καταλαβαίνετε πώς αρχίζει να τρέχει, πάρα πολύ αίμα. Εκείνος όμως συνεχίζει να αγωνίζεται και κάποια στιγμή γονατίζει, ζαλίζεται και χάνει τις αισθήσεις του. Την κρίσιμη αυτή στιγμή ο Άμμον, ο Θεός πατέρας του, τον σώζει. Πώς? Καθώς ο Πευκέστας και ο Λεωνάτος κατόρθωσαν να πλησιάσουν τον Αλέξανδρο και τον κάλυψαν με τις ασπίδες του, με τις ασπίδες τους. Εν τω μεταξύ πήδηξαν από τα τείχη κι άλλοι Μακεδόνες και κυρίευσαν την πόλη. Και άρχισαν και οι Μακεδόνες βέβαια να πολεμάνε με πολλή αγριότητα, διότι κάποιος είπε ότι ο Αλέξανδρος, ο αρχηγός τους, σκοτώθηκε. Και όπως λέει ο Αριανός, σκότωσαν όλους τους Ινδούς που ήταν μέσα στην πόλη, ακόμη και τις γυναίκες και τα παιδιά. Εν τω μεταξύ μετέφεραν ο Λεωνάτος και ο Πευκέστας τον Αλέξανδρο με την ασπίδα τους σε κάποιο ασφαλές σημείο. Στο στράτευμα του Αλεξάνδρου υπήρχαν γιατροί και καλοί γιατροί, όπως ο Φίλιππος, ο Ακαρνάνας, ο Κρητόδημος, ο Κώος από το γένος των Ασκληπιαδών, και λέγεται ότι ο Κρητόδημος έβγαλε το βέλος ενώ ο Ριανός δίνει την πληροφορία ότι το βέλος το τράβηξε ο Περδίκας κατ' εντολή του Αλεξάνδρου. Στα μέσα του 4ου αιώνα υπήρχε ένας γιατρός, ο Διοκλής από την Κάριστο, ο οποίος είχε φεύρει ένα μηχάνημα με το οποίο έβγαζε τα βέλη από το ανθρώπινο σώμα. Και αυτό το μηχάνημα λεγόταν ο Κυαθίσκος του Διοκλέους. Δεν αποκλείεται, αν ο Κρητόδημος έβγαλε το βέλος, να χρησιμοποιήσει ίσως αυτό το μηχάνημα. Μετά τον τραυματισμό αυτό, ο Αλέξανδρος παρέμεινε πάρα πολύ καιρό σε μεγάλη ανάρρωση. Υπέφερε πολύ. Η ζωή του κρεμόταν από μία κλωστή. Και βέβαια το ότι ο Αλέξανδρος δεν ήταν εις θέση ούτε να κινηθεί ούτε να μιλήσει, δημιούργησε στο μακεδονικό στρατό μία αποδυνάμωση και μία έτσι αθυμία. Το πληροφορήθηκε αυτό ο Αλέξανδρος, ότι ο στρατός δεν είναι καλά, και αποφασίζει να δείξει στο στρατό του ότι ο ίδιος είναι καλά. Και παρόλο που ήταν σε μία ανάρρωση από τέτοιο θανάσιμο χτύπημα, τι κάνει? Ζητάει να τον βγάλουν από το, να εμφανιστεί στο κατάστρωμα του πλοίου. Και δεν θέλει να το μεταφέρουν με φορείο, αλλά ζητάει να ανέβει πάνω στο άλογο του για να δει ο στρατός ότι είναι ζωντανός και ακμαίος, και να δει ο στρατός ότι ο Θεός τους δεν είναι δυνατόν να πεθάνει, και έτσι να ανεβάσει το φρόνημα του στρατού. Φανταστείτε τι χαρά όλων αυτών των στρατιωτών όταν είδαν τον Αλέξανδρο πάνω στο άλογο, να τους χαιρετά όπως πρώτα, τον περικύκλωσαν, άρχισαν να το ρένουν με ό,τι λουλούδια υπήρχαν εκείνη την εποχή στις Ινδίες, να θέλουν να τον αγγίξουν για να αισθανθούν ότι πράγματι ο Αλέξανδρος είναι γερός, είναι δυνατός. Και βέβαια είναι η αλήθεια ότι ο Αλέξανδρος ποτέ δεν άκουγε. Έκανε αυτό που ήθελε, όποτε το ήθελε, χωρίς να υπολογίζει τίποτα. Λέει ότι ο Αριανός αναφέρει ότι ο Αλέξανδρος στενοχωρεί το πάρα πολύ όταν του κάνανε υποδείξεις, γιατί όλοι του λέγανε δεν είναι ανάγκη να είσαι στην πρώτη γραμμή, ας είσαι λίγο πιο πίσω. Όμως είχε πάθος,
για τις μάχες και τη δόξα. Έρωτα για τη δόξα. Και όπως άλλοι άνθρωποι παρασύρονται από κάποια άλλη δονή, ο Αλέξανδρος δεν μπορούσε να συγκρατήσει τον εαυτό του μακριά από τους κινδύνους. Ο Πλούταρχος λέει ότι και ο ίδιος ο Αλέξανδρος ήξερε να θεραπεύει, διότι ο Αριστοτέλης του είχε μάθει και αρκετά πράγματα για την ιατρική και πιθανόν στο ότι έγινε καλά και ο ίδιος μετά από αυτό το θανάσιμο τραυματισμό του να οφείλεται και σε δικές του γνώσεις που θα έλεγε στους γιατρούς του τι ενδεχομένως πρέπει να του δίνουν. Εμείς βρήκαμε στην όαση, στην ανασκαφή, ένα κεφάλι από άγαλμα που παριστάνει τον Αλέξανδρο με τα βασιλικά σύμβολα των Φαραώ, αφού στην Αίγυπτο είχε στεφτεί σαν Φαραώ. Η μορφή του αγάλματος αυτού, η κεφαλή δηλαδή αυτή, δείχνει άνθρωπο πολύ ταλαιπωρημένο και μεγαλύτερο από την ηλικία που είχε πραγματικά ο Αλέξανδρος. Και βέβαια, φανταστείτε, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε υποστεί τόσους τραυματισμούς, ήταν δυνατόν όλα αυτά με τα μέσα της εποχής εκείνης να μην του είχαν αφήσει κάποια προβλήματα? Ίσως τα κούτσενε, ίσως να είχε τέτοιους πόνους που να είχαν αλλοιώσει και το σώμα του και τη μορφή του. Μην ξεχνάμε ότι ήταν πολύ κοντός, 1,65 λένε ότι ήταν το ύψος του, και πάρα πολύ αδύνατος. Επομένως, ο Αλέξανδρος πεθαίνοντας και με τον τρόπο που πέθανε και το μαρτύριο από τη δηλητηρίαση που υπέστη, καταλαβαίνετε ότι η μορφή του θα ήταν τελείως διαφορετική από αυτή που βλέπουμε στις πρωτομές και στα γάλματα και σε όλα. Ο Αλέξανδρος, και τελειώνω εδώ, είναι ένα φαινόμενο, θα έλεγα, στην παγκόσμια ιστορία. Είναι ένα όραμα και έλεγε ο ίδιος, υπερηφανεύομαι περισσότερο για όσες πληγές έλαβα πολεμώντας για το ελληνικό μεγαλείο παρά για το βασιλικό μου διάδημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γιάννα, εμείς σε ευχαριστούμε για την τόσο εμπεριστατωμένη ομιλία σου, αλλά και για τα τόσα ωραία που και σήμερα ακόμα όχι μάθαμε, αλλά μας δίδαξες. Γιάννα, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΦΕΜ αποφάσισε την εγγραφή ως επίτιμο μέλος του Συλλόγου μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για μας είναι η τιμή που έχουμε ένα επίτιμο μέλος. Δεν είναι πολλά, είναι πολύ λίγα. Μέσα στο Συμβούλιο μας. Ευχαριστώ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πάντα επιτυχίες. Ευχαριστούμε. Και εύχομαι να έρθει η ώρα που να έρθει στην επιφάνεια ο Αλέξανδρος. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, Γιάννα. Ο δεύτερος ομιλητής είναι ο Γιώργος Ολεκάκης. Και για τον ίδιο, τι να πω? Ότι είναι δημοσιογράφος, ότι είναι ιστορολόγος, ιστορικός, συγγραφέας, τι να πω? Γιώργο, πριν όμως πάρεις το βήμα, θα ήθελα να ακούσουμε ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι που τραγουδά ο Μέγας Παλιατσάρας, σε μουσική του Χάρη Χαλκίτη, αλλά και στίχους του Γιώργου Λεκάκη. Μπορούσα να χάλω τον κόσμο μες στα χέρια μου,
αν ήμουν άλλος, όποιο παλάτι να το είχα σπιτικό. Αν ήμουν άλλος, μπορούσα να είχα υπηρέτη το Θεό. Αν ήμουν άλλος, μάθαμουν κάποιος τυπικός, όχι μεγάλος. Μπορούσα να είχα τραυματιστώ το σώμα μου, αν ήμουν άλλος. Προσκυνώ, αν ήμουν άλλος, αν ήμουν βάρβαρος, πέθαμουν άνθρωπος, πέθαμουν κάποιος με ένα μέτρο κλασικό. Στα χέρια μου, αν ήμουν άλλος, να μη με νοιάζουν της ψυχής τα μυστικά. Αν ήμουν άλλος, να μη σκουδάζω του ομήρου τα γραπτά. Αν ήμουν θα μου κάποιος ειδικός, όχι μεγάλος. Μπορούσα να είχα για χαρά τα μεσημέρια μου, αν ήμουν άλλος. Να μη με νοιάζει πως θα πάει η γη μπροστά. Κλασικό δε θα ήμουν Ελλήν, δε θα ήμουν Ελλήν, δε θα ήμουν Ελλήν. Νομίζω είναι πολύ λίγα τα λόγια να πει κανείς για αυτούς τους μεγάλους στίχους που έγραψε ο Γιώργος Ολεκάκης και τη μουσική που έβαλε ο Χάρης Χαλκίτης. Αν ήμουν άλλος, δηλαδή αν δεν ήμουν Έλλην. Εγώ κλείνω, σας ευχαριστώ όλους. Τίτλο της ομιλίας του, Αλέξανδρος, ο προπομπός του 21. Γιώργο. Ευχαριστώ που είστε εδώ σήμερα σε αυτή την εκδήλωση. Έκατσα και μέτρησα και είδα το αρχείο μου. Το πρώτο άρθρο που έγραψα για να στηθεί το άγαλμα του Αλεξάνδρου στην Αθήνα επιτέλους ήταν το 85, κύριε Αντιδήμαρχε. Κάποιοι από εσάς ήταν αγέννητοι τότε, όπως ο φίλος μου ο Σάβας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια σπουδαία μέρα, μέρα να τιμούμε τον Αλέξανδρο, αυτή που περίπου τέτοια μέρα αναλήφθηκε στους ουρανούς και στήθηκε και το άγαλμά του επιτέλους του έφηπου νεαρού Αλεξάνδρου στην Αθήνα. Επίσης θα ήθελα να πω να μην κάνετε το λάθος να συγκρίνετε τον Αλέξανδρο με βαρβάρους όπως τον Καρλομάγνο και τον Ανίβα. Δεν έχει καμία σχέση ο Αλέξανδρος με αυτούς.
όταν ζυγίζουμε πράγματα και συγκρίνουμε πράγματα, πρέπει να είναι όμοια, όχι ανώμοια. Το θέμα μου είναι παράξενο και έχει σχέση με την επέτειο που έχουμε αυτήν την χρονιά. Γιορτάζουμε εμείς, γιατί κάποιοι άλλοι δεν το γιορτάζουν, από το κλινονάστη τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 21. Θα μου πείτε τι σχέση έχει ο Αλέξανδρος. Λοιπόν, οι πολυάριθμοι γιατροί που ακολουθούσαν τα στρατεύματα του Αλεξάνδρου, όπως ακούσατε από την φίλη μου τη Λιάνα, σήμερα θα διέγνωναν και μια νέα οφθαλμασθένεια, την ιστοριομοιοπία. Σημαντική ασθένεια, καθότι δεν έχει κοινό γιατρικό, δεν χτυπά τους οφθαλμούς του προσώπου, αλλά τους οφθαλμούς του νου. Και εμείς οι Έλληνες γνωρίζουμε πως νους ορά. Με τις νίκες κορυφαίου στρατηγικού σχεδιασμού και τακτικής, κυρίως στο Γρανικό, στην Ισό και τα Γαυγάμηλα, ο δοξόθρεπτος παμέγιστος των Ελλήνων, Μέγας Αλέξανδρος, επέτυχε την απελευθέρωση δεκάδων υποτελών δούλων από αυταρχικό, τυραννικό, σατραπικό, ζυγό και βεβαίως την ευρεία διάδοση του ελληνικού πολιτισμού μέχρι τις μακρινές Ινδίες, αν όχι και παραπάνω, αν ακούσατε την ομιλία μου για τον ναύαρχό του. Παρεμπιπτόντως, άκουσα και για τον Πευκέστα που είπε η Λιάνα Ισοβαλτζή προηγουμένως και θέλω να σας πω ότι ο τάφος του έχει βρεθεί. Είναι στη Μίεζα, κάτω από την Άουσα της Ιμαθίας και επιγραφή και θραύσματα από την ασπίδα που κρατούσε. Όπως ξέρετε, είχε την ασπίδα του Αχιλλέως, την οποία κατασκεύασε ο Ήφαιστος. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε βρει αρχαιολογικό υλικό από ένα δημιούργημα Θεού και ποιου του Ηφαίστου. Και όμως παρόλα αυτά εξακολουθούμε να λέμε τον τάφο αυτό τάφο της Κρίσεως. Από μια τοιχογραφία που έχει βρεθεί εκεί πέρα μέσα με το Ραδάμανθι. Ντρεπόμαστε, φοβόμαστε να συνδέσουμε αρχαιολογικά ευρήματα με τον Μέγα Αλέξανδρο. Γιατί όλοι αυτοί που προανέφερα, αλλά και όλοι στις γης οι σκλάβοι, όπως λέει ο ποιητής, τρέφουν γι' αυτόν με αλφα κεφαλαίο ευγενείες θύματα. Και ενώ από τη Σκωτία έως το Πακιστάν υπάρχουν αδριάντες του, το ελληνικό κράτος εδέησε να τοποθετήσει έναν στην πρωτεύουσά του, του κράτους, την Αθήνα, μόλις το 2019. Όμως σήμερα, με την ευκαιρία της επετείου των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 21, καλό είναι να ενθυμούμαστε πως ο Αλέξανδρος ήταν και τότε εκεί. Σε μια εποχή που όλοι έγραφαν επένους, κείμενα, ποιήματα στην αυτού μεγαλειότητα των Ναπολέοντα, κοινώς τον έγλυφαν, όπως συνηθίζουν να κάνουν όλοι οι μικροί, φτωχοί και ανόητοι, από τους οποίους είναι γεμάτοι οι τόποι. Ένας διαφωτιστής ξεχώρισε. Ήταν φυσικά ο Έλλην Ρήγας Βελεστινλής και εξέδωσε χάρτα για να επανενθυμίσει στους Έλληνες το μεγασημείο τους, το μεγαπρόσωπό τους, το μεγαπρόσωπο της αναφοράς τους, τον Μέγα Αλέξανδρο. Και τον έβαλε στα προεπαναστατικά έγγραφα και τις εκδόσεις του ο Μέγας Διαφωτιστής του Γένους των Ελλήνων. Και το 1797 εξέδωσε εγχάραγμα, όπως το έλεγε, με το Μέγα Αλέξανδρο από μία ανατολική κόκκινη πέτρα αγάθου που βρήκε. Και ήταν αυτό. Το εγχάραγμα τούτο, καθώς γράφει ο Μέγας Θεταλός, όπως υπέγραφε, παριστάνει το πρόσωπο του Αλεξάνδρου και των αρχιστρατήγων του, όχι μόνο του, καθομοίωση μιας ανατολικής κόκκινης πέτρας αγάθου, είναι η Αγκάτε, η λεγόμενη στην επιστήμη σήμερα, ή της ευρίσκεται στο αυτοκρατορικό ταμείο εν Βιέννη. Εκεί την είδε την πέτρα αυτή, αυτό εδώ το δαχτυλίδι δηλαδή, είδε ο Ρήγας και σκέφτηκε να το αντιγράψει, να το μεγαλώσει και να το κυκλοφορήσει σαν παράνομο φέιγ βολάν εκείνη την εποχή μέσα στο μαλακό υπογάστριο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γράφει, τα τέσσερα τριγυρινά εικονίσματα, όπως τα έχει εδώ, παριστάνουν, υπάρχει ολόκληρη στο αρχείο πολιτισμού, μπορείτε να τη δείτε, την θριαβευτική είσοδο του εις την Βαβυλώνα,
την φυγή των Περσών εις των γρανικών ποταμών, την ήταν του Δαρίου και τέταρτον την φαμιλία του νικημένου τούτου βασιλέους εις τα σπόδας του Αλεξάνδρου. Ο Αλέξανδρος, συνεχίζει ο Ρήγας, γεννηθείς εις τους 355 π.Χ. εσπούδαξε την φιλοσοφία εις τον Αριστοτέλην. Έκαμε τα πρώτα δείγματα της Ανδρείας και της πολεμικής αξιότητός του εις την μάχη της Χερονίας. Υπό την διοίκηση του πατρός του και διαδέχθη των θρόνων της Μακεδονίας 21 χρόνου, γνωριστής αρχηγός των Ελλήνων εις τους 333. Και διήφθηνε τας δυνάμεις των κατά των Περσών, εχάλασε την αυτοκρατορία των εις την Ασίαν και την Αφρικήν και την ίνωσε με την ειδικήν του. Πολλοί αξιόλογοι πόλεις, σχεδόν εις την σήμερον ακόμη, το χρωστούν, το είναι δοτική, την ύπαρξή τους. Απέθανε 32 χρόνων, βασιλεύσας 12. Και όλο τούτο έχει υπογραφεί. Εξεδόθη παρά του Ρήγα Βελεστινλή Θεταλού, χάριν των Ελλήνων και των Φιλελλήνων το 1797. Αν λοιπόν ο Ρήγας είναι ο μέγας βάρδος της προπομπός και προπομπός της Επαναστάσεως του 21 και είναι, τότε ο Αλέξανδρος είναι η λύρα και το όχημά του. Η έκδοση αυτή λειτουργήσε όπως οι αφίσες, όπως τα πόστερ που έχουν τα παιδιά και τα κρεμάνε εκεί που αγαπάνε, στα δωμάτια τους ή οπουδήποτε. Κυκλοφόρησε σαν παράνομο επαναστατικό υλικό μέσα στην Αυστρία. Ένας από τους λόγους που κυνηγήθηκε ο Ρήγας. Έτσι, οι Έλληνες ξαναήλθαν σε στενή επαφή με τον Μέγα Αλέξανδρο το 1797. Και μόλις μετά από 24 χρόνια, διάστημα μικρότερο μιας γενιάς, εκήρυξαν την Επανάσταση και πάλι κατά μιας αυτοκρατορίας, όχι της Περσικής, αλλά της Οθωμανικής αυτή τη φορά. Τέλος, δεν θα πάψουμε να πιέζουμε για να καθιερώσει το ελληνικό κράτος Παγκόσμια ημέρα μνήμης του Αλεξάνδρου. Με σάλπιγγες, τύμπανα, σημαίες και ιαχές, πάνδημες σε εορτές απ' άκρης άκρης στην Ελλάδα και σε όλον τον ελληνισμό. Και κάτι ακόμη. Όσο δεν μας υποδεικνύεται επισήμως από το ελληνικό κράτος, το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού που πάσχει από κάρωση, το πού είναι ο τάφος του, πού είναι το φέρετρό του και πού είναι τα ιερά του κόκαλα, από τα οποία είναι βγαλμένη η ελευθερία μας, η δικιά μας και όλων των υποδούλων του κόσμου, δεν έχουμε νεκρό. Αρνούμαστε να πιστέψουμε ότι έχουμε νεκρό, όπως θα έλεγαν και οι αστυνόμοι και οι δικηγόροι στα δικαστήρια. Πού είναι ο νεκρός? Και όσο δεν έχουμε νεκρό, εμείς οι Έλληνες ξέρουμε, συνηθίζουμε και συνηθίσαμε τόσα χρόνια. Μάθαμε πια να αναμένουμε τους αγαπημένους μας, κατατάσσοντάς τους όχι στους νεκρούς, αλλά με παρηγορία στους αγνοούμενούς μας, που επεκθέουν στα επέκεινα όρια και τους οποίους θεωρούμε εν δυνάμει πάντα ζωντανούς ανάμεσά μας. Ευχαριστώ. Καθηγήτρια η Μαρία Ιτζάνη. Εγώ θα πρέπει να πάω να βάλω τα άνθη. Να σας πω, είπαν πολύ σοβαρά πράγματα οι άνθρωποι εδώ. Νομίζω περιττεύω. Έχω να πω τα εξής, μια και με σηκώσατε. Οι νεολαίοι μας και πριν 4 μέρες έκαναν τρικούβαρτο καυγά σε ένα καφέ με έναν δάσκαλο. Νεολαίο δάσκαλο. Πιστεύουν ότι ο Αλέξανδρος, όχι ο Μέγας, πολλούς μεγάλους έχουμε, πληθωρισμός, ο Γαλαξιάρχης, ο Γαλαξιάρχης, αυτός είναι, αυτός είναι. Λοιπόν, ήτανε κατακτητής. Έτσι λένε. Λοιπόν, έχω βαρεθεί να... Εξάλλου υπάρχουν οι γραφές, υπάρχουν τα κείμενα, δεν... Πρέπει να έχει πρόβλημα κάποιος για να πιστεύει τέτοια πράγματα. Απλά λέω ότι ο Αλέξανδρος δεν ήταν κατακτητής.
ο Αλέξανδρος πήγε να απελευθερώσει τις υποδουλωμένες από τους Πέρσες ελληνικές περιοχές κατά κύριο λόγο στη Μικρά Ασία. Γιατί όλοι από κάτω, Τύρος, Σιδώνα και τα λοιπά, είναι Βόρεια Αφρική. Μην το ξεχνάμε αυτό. Όλη η Μεσόγειος ήταν ελληνική περιοχή. Πήγαινε και η Κυρηναϊκή Πεντάπολης και τα λοιπά. Ο Μαριολάκος απέδειξε ότι όλη η Νότια Γαλλία ήταν χώρος που δρούσε ένας εκ των Ηρακλέων. Υπήρξε ένας. Ήταν αξίωμα ο Ηρακλής. Αυτή η πόρνη φτιασιδωμένη που λέμε στον εαυτό μας και στα παιδιά μας ως ιστορία. Λοιπόν, δεν ήταν κατακτητής. Ήταν απελευθερωτής. Παρευρίσκε στον Ισθμό αντιπροσωπείες λαών που ήταν και εκείνες οι περιοχές τους υποδουλωθήσεις και ζήτησαν να ελευθερώσει και αυτές, υποσχόμενοι και βοήθεια από τα μέσα. Δεύτερον, ο Αλέξανδρος ήταν από τους μεγαλύτερους εκπολιτιστάς. Τρίτον, δεν θέλησε κάποιος κύριος, είπε, να πάει στην Ινδία, γιατί έτσι πήρε το στρατό του και είπε «εγώ στρατηλά της πάω». Οι Έλληνες που ποτέ δεν έκαναν κατακτητικό πόλεμο, ποτέ, μόνον απελευθερωτικό, εμφυλίους κάνανε. Κάρα. Τι άλλο θα ήμασταν να βγάζαμε τα μάτια μας μεταξύ μας. Λοιπόν, όταν απελευθερώθηκαν οι περιοχές οι ελληνικές, του είπαν «εμείς τώρα γυρνάμε». Και τους έδωσε και ελάφυρα να τα αφιερώσει, να τα πάνε στο Παρθενώνα. Αλλά, εσύ πρέπει να βρεις το Δαρείο. Ο Δαρείος έχει πάρει τα θησαυροφυλάκια και θα πάρει κι άλλους από τις στέπες, από την κεντρική αυτή, και θα ξανά έχουμε τα ίδια. Τα ίδια. Λοιπόν, πρέπει να τελειώνει αυτό το θέμα. Βοηθήθηκε από όπου περνούσε, που τον παρακολουθούσαν και τον Δαρείο που πήγαινε. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Δεν ήταν κατακτητής, ήταν εκπολιτιστής. Και ο ελληνικός, ο αείποτε στρατός, δεν είχε ποτέ του κατακτητική δράση. Είχε μόνον απελευθερωτική. Μαγιά μας αυτό και μοναδικότητά μας. Τέλος. Να πω κάτι. Η σύγχρονη επιστήμη λέει αυτό που έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες για το θάνατο, ότι είναι η μεταβολή του αισθητού αλλά μη πραγματικού στο μη αισθητό αλλά πραγματικό. Όχι μόνο δεν πεθαίνουμε, δεν χρειάζεται να είμαστε θεοί για να μην πεθάνουμε. Όχι μόνο δεν πεθαίνουμε, αλλά απλά έχουμε μια μεταβολή και τούτο δω το σαρκείο, όπως λέτε, υπάρχει το ου ενεκάτου, όπως θα έλεγε ο Αριστοτέλης, είναι για να ενσαρκωθεί το φως, η ενέργεια η καθαρή, το αΐζον πυρ, που είναι η ψυχή μας, η οποία θα ξαναπάει εκεί. Αυτά, επειδή σας τα πλαστογράφησαν τα θρησκεύματα τα διάφορα, καλό είναι να τα μαθαίνουμε, και τα μαθαίνουμε μόνο μέσα από την επιστήμη τη σημερινή. Τι να κάνουμε, τους προέκυψε κβαντομηχανική, τους προέκυψε Hawkins, τους προέκυψε Penrose. Έτσι. Λοιπόν, επομένως,
εμείς οι Έλληνες να μην συνεχίζουμε να είμαστε πτυσσόμενοι, πτωχοί. Πέννητες μπορεί να είμαστε, γιατί ήμασταν άφρονες και τους αφήσαμε να μας φτωχύνουν. Αλλά να μην είμαστε πτωχοί, από το πτύσσομαι, κακομύριδες. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ, άκουσα πράγματα σήμερα και από την κυρία και από την άλλη κυρία και πάντα από το φίλο μου το Λεκάκι που είναι σαν την, πώς έλεγε αυτός, Ναι, ο φίλος μου ο Λεκάκης, δεν ξέρω πώς τα καταφέρνει, έχει πάντοτε κάτι καινούριο να πει. Είναι σαν αυτό που λέγανε ότι κάτι καινούριο έρχεται από την Κυριναϊκή, από τη Λιβύη. Αυτός είναι ο Λεκάκης. Ένας από τους πιο σοβαρούς προσφέροντας ανθρώπους, έτσι, όπως όλοι μας. Αλλά κάποιοι είναι εξέχοντες εδώ. Να είμαστε καλά. Υπάρχει ο Αλέξανδρος. Μπορούσα να χάλω τον κόσμο μες στα χέρια μου αν ήμουν άλλος. Όποιο παλάτι να το είχα σπιτικό αν ήμουν άλλος. Μπορούσα να είχα υπηρέτη το Θεό αν ήμουν άλλος. Μα θα ήμουν κάποιος τυπικός, όχι μεγάλος. Μπορούσα να είχα τραυματιστώ το σώμα μου αν ήμουν άλλος. Προσκυνώ αν ήμουν άλλος, αν ήμουν βάρβαρος, δεν θα ήμουν άνθρωπος, δεν θα ήμουν κάποιος με ένα μέτρο κλασικό. Στα χέρια μου αν ήμουν άλλος. Να μη με νοιάζουν της ψυχής τα μυστικά αν ήμουν άλλος. Να μη σπουδάζω του ομοίρου τα γραπτά αν ήμουν θα ήμουν κάποιος τυπικός, όχι μεγάλος. Μπορούσα να είχα για χαρά τα μεσημέρια μου αν ήμουν άλλος. Να μη με νοιάζει πως θα πάει γη μπροστά.
ξανά για αγάπη να λαγνήσω. Τώρα φεύγεις και πήγες μη, μου ζητάς να λησπονήσω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και το πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Δεν θέλω λόγια ξανά για αγάπη να ακούσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει, μου ζητάς να την ακούσω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Με τα χεράκια σου έφτιαξες τέτοια σπανακόπιτα. Αδύνατον. Και τυρόπιτα, κρεατόπιτα, μπουγάτσα. Μην τρελαθούμε. Είστε η μαμά σου? Όχι. Η θεία σου? Όχι. Η κουμπάρα σου? Ο Σαρόγλου ήρθε. Σαρόγλου, χωριάτικη πίτα Θεσσαλονίκης με φύλλο ανοιγμένο στο χέρι. Από την κατάψυξη στο φούρνο. Σαρόγλου, βάζει ποιότητα και νοστιλιά, βάζεται μόνο το ψήσιμο. Σαρόγλου, πίτες άλλης εποχής. Στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. Κλασικό δε θα μου νελεί.